θα σας μιλήσουν και κάτοικοι περισσότερο για το θέμα, αλλά ναι. Ως πρόεδρος του εξοραστικού και πολιτικού Καλαμακίου είμαι ενήμερος για το θέμα. Έχει αποφασιστεί να εγκατασταθεί μια κεραία επιβλαβής για τη δημόσια υγεία των κατοίκων στο πάνω χώρο της πολυκατοικίας. Okay. Να γίνει στον τρίτο όροφο, ναι. Ναι, πάνω στο δωμάτιο, στο κερκές. Βαγγέλη, λίγο από εδώ. Ναι. Λοιπόν, οι κάτοικοι αντέδρασαν. Με κοινή απόφαση στάλθησαν εξώδικα προς τη Vodafone. Ναι. Προς την εταιρεία. Προς την εταιρεία, προς την Πολεοδομία Κορίνθου. Γιατί από την Πολεοδομία Λουτρακίου απορρίφθηκε η σχετική έφεση και στον εν λόγω κύριο που παραχώρησε το δώμα. Ναι. Λοιπόν, αναστάλησαν προς το παρόν οι εργασίες. Αλλά σήμερα εντελώς ξαφνικά, όπως βλέπετε, έχουν έρθει συνεργεία πάνω να καταστήσουν πάλι κεραία, την κεραία. Μια κεραία που είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία, για τη ζωή των παιδιών μας, για τη ζωή των κατοίκων, για τη ζωή όλου του χωριού γενικότερα. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα κάνετε εσείς, πέρα τη διαμαρτυρία εδώ. Πέρα τις διαμαρτυρίες έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές, η αστυνομία, έχουν ειδοποιηθεί ο δικηγόρος που συνέταξε τα σχετικά εξώδικα και όλη τη διαδικασία και αναμένουμε ενέργειες. Μιλήσαμε με τον δικηγόρο πριν από λίγο, μας είπε ότι είναι παράνομο και αυθαίρετο όλο αυτό και ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι ενέργειες που γίνονται τώρα. Έχετε τσεκάρει αν έχουν πάρει άδεια. Άδεια ισχυρίζεται αυτός ότι έχει πάρει, έτσι δεν είναι. Ωραία. Με βάση του καταστατικού της πολυκατοικίας δεν έχει πάρει έγκριση από κανέναν διοκτήτη της πολυκατοικίας. Α, διαμαρτύρονται και οι υπόλοιποι. Διαμαρτύρονται όλοι. Το εξώδικο, μια παρένθεση, το εξώδικο που στάλθηκε ήταν από όλους τους κατοίκους της πολυκατοικίας, εξ ονόματος όλων των κατοίκων, 7-8 πόσοι είσαστε που υπογράψατε, το σχετικό εξώδικο, έτσι δεν είναι. 10 δίνα διαμερίσματα. Ναι, και υπογράψατε οι 8 νομίζω, έτσι δεν είναι. Οι 8 λοιπόν υπέγραψαν και στάλθηκε το εξώδικο. Όπως σας είπα, και προς τη Vodafone και προς τη ΔΕΗ και προς την Πολεοδομία Κορίνθου και προς τον ιδιοκτήτη. Αλλά όπως βλέπετε, σήμερα γίνονται εργασίες για την εγκατάσταση της κεραίας. Συγκεκριμένα αυτό το έχει για μεροκάματο. Στη θέση τη δικιά μας τώρα δεν θα μπορεί να βγάλει ένα μεροκάματο να μας κάνει κακό και καταστροφή. Πόση οικογένεια είστε εσείς που μένετε εδώ μέσα. Αλλά ο κύριος το έχει βρει μεροκάματο να καταστρέφει άλλο κόσμο για να βγάζει εκείνο το μεροκάματο. Η ταράτσα δεν ανήκει σε όλους σας. Ανήκει σε όλους. Το πιο μεγάλο κομμάτι ανήκει σε αυτόν. Ναι, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Ναι, αλλά βάσει καταστατικού της πολυκατοικίας απαγορεύεται να περάσουν καλώδια της κεραίας. Ναι. Και απαγορεύεται να υπάρχει κεραία για να μπορεί να είναι καρκινογόνο για τον κόσμο. Καταρχάς, η κεραία είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία, για τη ζωή των κατοίκων του χωριού εδώ πέρα, για τη ζωή όλων μας. Λοιπόν, τι θέλουν, τι άλλο πρέπει να γίνει. Εσείς δεν θα σταματήσετε εδώ. Όχι, σε καμία περίπτωση επιφυλασσόμεθα κατά πάντως του μνημού δικαιώματός μας. Ναι, μαζευτεί και υπογραφές, γύρω στις 130-140 υπογραφές από τους κατοίκους εδώ της περιοχής που αντιδρούν στην εγκατάσταση της κεραίας. Υπάρχουν υπογραφές όλες, ανά πάσα στιγμή είναι στη διαθέσή σας.